δικηγορία δεν είναι επαιτία. Έμα εμείς θα βάλουμε στην αυθαιρεσία. Καλαμάτα και σήμερα δίνει δυναμικά το παρόν στην διαμαρτυρία αυτή για να προστατεύσει το δικαίωμα των μελών της, του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, στην επιβίωση ως επαγγελματίες, ως δικηγόροι. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Καλαμάτας είναι συνεπής στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Πίσω το νόμο λέμε τόμο. Για δεύτερη φορά σε αυτή την περίοδο της απεργιακής κινητοποίησης ανεβήκαμε στην Αθήνα για να συμμετέχουμε στην εκδήλωση που έχει αποφασιστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων για τον αποκλεισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο για άλλη μια φορά ότι το προσχέδιο Κατρούγκαλου οδηγεί σε εξόδο στο δικηγορικό κλάδο. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο έχει συνταχθεί χωρίς προηγούμενο κοινωνικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο θα οδηγήσει σε εξόδωση τους δικηγόρους, όλους τους δικηγόρους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μια αναλογιστική μελέτη, να το δούμε, να το συζητήσουμε σοβαρά και μετά να θέσουμε τις απόψεις μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει μέχρι σήμερα, τηρεί μια σκληρή γραμμή. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο αγνοεί βασικές αρχές των ασφαλιστικών νομοσχεδίων. Είναι καθαρά ένα φορολογικό, εισπρακτικό νομοσχέδιο. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με όλους τους συναδέλφους της χώρας ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Είναι ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί στη δίμευση των εισοδημάτων μας. Απαιτεί το 40% από αυτό να πηγαίνει σε ασφαλιστικές εισφορές και ένα 30% να πηγαίνει στη φορολογία. Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό. Φορολογικό νομοσχέδιο είναι και μάλιστα του χειρίστου είδους. Σκοπό έχει απλώς να εξοντώσει όλη την μεσαία και χαμηλή τάξη των ελευθερών επαγγελματιών της Ελλάδος. Παλεύουμε ένα παράλογο νομοσχέδιο, το οποίο δεν συμβαδίζει με τους κανόνες της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς, από την ώρα που δημεύει το 70 με 80% του εισοδήματος.